ένας από τους ανθρώπους που ξέρει πολύ καλά το νομικό υπόβαθρο, έχει και πολιτικό σκεπτικό. Θυμίζω ότι κάποτε χρημάτισε νομικός επικεφαλής διευθυντής του νομικού γραφείου πρωθυπουργού. Είναι ο κύριος Αντώνης Βγότζας. Καλημέρα κύριε Βγότζα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χαρά μου να σας ακούω. Να είστε καλά. Καταρχάς πείτε μου, θεωρείτε εσείς ότι αυτό είναι συζήτηση χωρισμού κράτους εκκλησιάς? Όχι βέβαια. Μάλιστα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Είναι ένας καινούριος εναγκαλισμός, ο οποίος όμως στον οποίο αυτόν τον εναγκαλισμό η κάθε διάταξη που η πρόβλεψη περιέχει, η σχετική συμφωνία ή μάλλον η δήλωση προθέσεων, όπως το χαρακτήρισε ο μακαριότατος Αθηνών ο κύριος Ιερώνυμος, mm-hmm. που περιέχει και μία παγίδα. Δηλαδή αντί να μας οδηγεί σε ήρεμα νερά, θα δείτε ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες αδικίες, αψιμαχίες και ταπεινώσεις, θα έλεγα, που αυτή τη στιγμή τις εντυπώσεις κερδίζει ο Αλέξης. Αναφυσβήτητο, ο Αλέξης παρουσιάζει, να, εγώ έλυσε ένα πρόβλημα που δεν το έλυσε, και αναφυσβήτητα διαφωνώ με πολύ καλούς μου φίλους, βλάπτει την Εκκλησία, και να σας εξηγήσω γιατί. Όταν περιορίζεται το θέμα στην περιουσία της Εκκλησίας και στη μισθοδοσία των ιερέων και των κληρικών μας, τότε βάζει την Εκκλησία σε μια ταπεινωτική θέση. Δεν υπάρχει ο πνευματικός της ρόλος. Δεν υπάρχει ο καθοδηγητικός ρόλος στην κοινωνία. Όταν θα σε ρωτήσουν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή ή τι θα συμβεί, ας συζητάνε για τους μισθούς των παπάδων. Ας συζητάνε για την περιουσία της Εκκλησίας. Θέλω λοιπόν να σας πω, σε αυτή τη φάση τις εντυπώσεις κερδίζει ο Τσίπρας, γιατί εντάσσεται στον προεκλογικό του σχεδιασμό που φαίνεται εντείνεται και εντατικοποιείται. Κάθε τι χθες ψηφίστηκε μια τροπολογία που δεν είπε τίποτα άλλο, ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι πρέπει να εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις. Την επόμενη εβδομάδα, αντί να μιλήσουμε ότι έχουμε μια ανούσια πρόταση αναθεώρησης, θα συζητάμε τα της Εκκλησίας. Να είστε βέβαιος, τίποτα άλλο δεν θα συζητάει κανείς. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όλα αυτά εντάσσονται σε μια προεκλογική τακτική, η οποία για μένα βλάπτει και το πολιτικό σύστημα μακροπρόθεσμα, αλλά βλάπτει και την Εκκλησία. Ναι, κοιτάξτε, τώρα εγώ θέλω κύριε Βγότζα να είμαι δίκαιος και από την άλλη πλευρά, αφενός μεν παρατηρώ ότι η κορυφή της Εκκλησίας για τους μισθούς και για την περιουσία συζήτησε, δεν συζήτησε για κανένα πνευματικό της ρόλο, και από την άλλη είδα και την αξιωματική αντιπολίτευση μουδιασμένη να λέει καλώς τον και ας άργησε στις δικές μας θέσεις. Δηλαδή φαίνεται όλοι μαζί να κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Συμφωνώ μαζί, παγιδευτήκαν όλοι μαζί. Παγιδευτήκαν όλοι μαζί. Άρα μάγκας ο Τσίπρας, επικοινωνιακά έτσι εξηγούμε. Επικοινωνιακά βεβαίως. Μάλιστα. Εγώ το παραδέχομαι, δεν μπορώ να πω. Βεβαίως, όταν θα έρθει η ώρα των διατυπώσεων, θα καταλάβουν όλοι ότι δεν συζητάμε για χωρισμό εκκλησίες και κράτους. Δεν συζητάμε. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το να διακηρύξουμε ότι ξέρετε, θα πληρώνουμε τους παπάδες αλλά μέσα από έναν άλλο λογαριασμό και στο μεταξύ θα προσλάβουμε κάπου 10.000 και θα τροφοδοτήσουμε την ελπίδα εκατοντάδων χιλιάδων. Λες να είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που θα διοριστεί στη θέση των παπάδων. Όλα αυτά είναι ωραία επικοινωνιακά. Δεν είναι θεσμικά. Ναι. Κοιτάξτε τώρα όμως κύριε Βγότζα, γιατί εσείς είστε ο νομικός, εγώ θα ήμουν συνήγορος του διαβόλου. Βεβαίως και το χαίρομαι με αυτούς τους ρόλους. Δεν μου λέτε, το κράτος θα συζητήσει, μου το λέει εδώ και ακροατής, την πνευματικότητα του χριστιανισμού, του βουδισμού, του μουσουλμανισμού? Δεν αφορά, δεν είναι θέμα του καθενός προσωπικά και οργανωμένες συζητήσεις στους λατρευτικούς και όχι μόνο χώρους του κάθε δόγματος, εκκλησιάσματος? Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ
πιστεύω στην ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Και έχω υπερασπιστεί ανθρώπους που διώχθηκαν για τις θρησκεύτες πεποιθήσεις που δεν ήσαν, αν μου επιτρέπετε, στην κρατούσα θρησκεία. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι, γιατί υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση. Η Ευρώπη είναι χριστιανική. Η Ευρώπη, έχουν γίνει στατιστικές, και το, αν μου επιτρέπετε, πάνω από το 90% όσοι δηλώνουν θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι χριστιανοί. Έχει χριστιανική παράδοση η Ευρώπη. Δεν είναι η Ευρώπη, εντάξει, θα μου θυμίσει κάποιους τους θρησκευτικούς πολέμους. Στην ουσία δεν ήταν θρησκευτικοί. Ήταν οι διάφοροι βασιλιάδες, οι διάφοροι πρίγκιπες, οι διάφοροι φεοδάρχες. Βάζανε και μια θρησκευτική σημαία για να μαζέψουν πελατεία. Εγώ θα σας πω ότι η Γαλλική Επανάσταση έγινε κόντρα στον καθολικισμό και στη στήριξη των αυτοκρατόρων και βασιλέων της εποχής. Βεβαίως. Ναι. Και εμένα με ενοχλούν τα φαινόμενα, γιατί παραβιάζει και ένα βασικό κήρυγμα της χριστιανικής θρησκείας. Ναι. Τα του Κέσαρος το Κέσαρος και τα του Θεού το Θεό. Δεν είναι δυνατόν να αμαυρώσουμε την πορεία του χριστιανισμού και την επίδραση στην Ευρώπη. Εάν δείτε όλες οι μεγάλες θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού νομικού και λοιπού πολιτισμού, είναι χριστιανικές αρχές. Το ουκένι βάρβαρος, ουκένι Έλλην, αυτό που διακήρυξε με τέτοιο πάθος ο Απόστολος Παύλος, είναι στις βασικές θεμελιώδεις αξίες του χριστιανισμού. Εάν πάρετε ένα προς ένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο πυρήνας τους είναι στη διδασκαλία του χριστιανισμού. Είναι χριστιανική η Ευρώπη. Ακόμα και θεσμικά είναι χριστιανική. Εάν διαβάσετε και το σύνταγμα, που δεν βέβαια πέρασε σε όλες τις χώρες, το σύνταγμα, το σχέδιο του συντάγματος της Ευρώπης, εάν δείτε, έχει καταγραφεί θεμελιωδών αξιών του χριστιανισμού. Εκείνο όμως που εγώ πιστεύω είναι το εξής, ναι, και αυτό είναι που με ανησυχεί εμένα βαθύτατα. Όλες οι ρυθμίσεις που τώρα συζητάμε περί θρησκευτικής ουδετερότητας και λοιπά, δεν είναι οι κρατούσες σε όλη την Ευρώπη, εκτός αν εννοούμε κάτι διαφορετικό ο καθένας μας. Δηλαδή, αν πάρετε τη Φιλανδία, τη Δανία, την Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Δανία, ξέχασα, νομίζω την ξέχασα, όλες αυτές διακηρύσουν ότι είναι χριστιανικές πολιτείες. Ακόμα και μερικές από αυτές και στο σύνταγμά τους. Άλλοι τη λένε επίσημη θρησκεία, άλλοι τη λένε κρατούσα θρησκεία. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Βεβαίως, στη Γαλλία υπάρχει ακόμη ο αντικληρικαλισμός. Υπάρχει. Πολύ εύστοχα το είπατε ότι ήταν στη Γαλλική Επανάσταση. Ναι, μόνο ήταν που η Ελληνική Επανάσταση, θα μου πείτε εσείς, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Εγώ θέλω να σταθώ όμως κάπου αλλού, κύριε Βγότζα. Πέστε μου. Δεν θα έπρεπε να είναι θέμα συζήτησης, θα σας συντριγκάρω λίγο, βέβαια, το να αποδίδουν στρατιωτικά αγήματα τιμές σε μια εικόνα? Κοιτάξτε, εμένα με τιμές αρχηγού κράτους, ναι, αυτό λέει ο χριστιανισμός? Όχι βέβαια. Εγώ είμαι εναντίον όλων αυτών των κινήσεων που εμπλέκουν άμεσα την πολιτεία και τη θρησκεία σε θέματα που θα έπρεπε να μείνουν μακριά. Έτσι. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι οι φαντάροι στην Αλβανία το 1940-41 εμπνεόντουσαν από τα θρησκευτικά. Σύμφωνοι, αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό είναι, από, ναι, αυτό, βέβαια, που είπατε, κρατική. Ναι, ναι. Υπόσταση. Θέλω να σας ρωτήσω το άλλο τώρα, ως νομικός πια, αμιγός. Ναι. Αυτή η μεταφορά των παπάδων μας, δηλαδή της πιο λαϊκής έκφρασης μέσα στο σώμα της διοίκησης της Εκκλησίας, ναι, από το δημόσιο στο δεν ξέρει κανείς ακόμη πού, πώς την ακούτε? Καταρχάς, οι παπάδες είναι δημόσιοι υπάλληλοι με τη στενή έννοια του όρου, ή είναι θρησκευτική λειτουργία όπως λέει το ΣΤΕ? Είναι θρησκευτική λειτουργία. Μάλιστα.
είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Έχουν δικά τους δικαστήρια, έχουν δικά τους πειθαρχικά συμβούλια. Αν διαπράττουν βέβαια μια αξιόπινη πράξη, δικάζονται στα κανονικά δικαστήρια. Σωστά. Δηλαδή, αν κάποιος βάλει, ιερέας να βάλει το χέρι του στο μέλι, στα πολιτικά δικαστήρια θα δικαστεί και έχουν καταδικαστεί οι ιερείς, ακόμα και μητροπολίτες. Να θυμίσω ένα σωρό παλιές ιστορίες που εξαναγκάστηκαν να έρθουν ενώπιον της τακτικής ποινικής δικαιοσύνης και τιμωρήθηκαν και μπήκαν φυλακή. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δηλαδή, δεν είναι μάλλον θα το έλεγα ως εξής. Έχουν όλες τις ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά έχουν και ειδικές διαδικασίες σε θέματα που άπτονται του θρησκευτικού λειτουργήματος. Mm-hmm. Εργασιακά τι σημαίνει αυτό, γιατί εδώ έχει τώρα σημασία, γιατί σε όλες άλλες κατηγορίες, εγώ θέλω να είμαι σαφής, μπορεί ο άλλος να διαφωνεί με το ρόλο του ιερέα, να μην τον θέλει, αλλά θέλω λιγάκι αποστεωμένα, γιατί δεν πάβει να είναι, να έχει και την ιδιότητα του εργαζόμενου. Εργασιακά, οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, η βίαιη ανατροπή του εργασιακού καθεστώτος της θα ήταν λόγος, καλά τα πεζοδρόμια τα έχουμε ξεχάσει, εν πάση περιπτώσει διαμαρτυρίας. Εδώ εργασιακά δεν είναι μια βίαιη ανατροπή, δηλαδή ξυπνάς ένα πρωί κύριε Βγόντζα και δεν ξέρεις πού ακριβώς βρίσκεσαι. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, διάβασα με προσοχή τα 15 σημεία. Θα δείτε ότι θα παγιδευτούν. Θα παγιδευτούν σε διαδικασίες μακρόσυρτες, οι οποίες δεν επιλύονται εύκολα. Και επειδή γνωρίζω ποιοι επεξεργάστηκαν αυτά τα 15 σημεία, φοβάμαι ότι αγνοούν και βασικές ρυθμίσεις και συνταγματικές και νομολογιακές. Δηλαδή μπορεί να βρεθούμε αργότερα, από τη στιγμή πάβουν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μπορεί να βρεθούμε στο σημείο να πάει να προσφύγουν από άλλες δοξασίες, ναι, από άλλα θρησκεύματα, να πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να πούνε γιατί εμείς να μην παίρνουμε και εμείς επίδομα, γιατί αυτό πλέον μοιάζει για επίδομα, δεν είναι μισθός πια, και θα τον μοιράζουν με τον τρόπο που θέλουν οι Μητροπολίτες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τα τεράστια ασφαλιστικού δικαίου προβλήματα και εργασιακού επίσης δικαίου προβλήματα, τα οποία για να επιληθούν θα χρειαστούν και συγκρούσεις αλλά και συνενέσεις και υποχωρήσεις και παγίδες. Δηλαδή, όπως εγώ το βλέπω, όπως και για την περιουσία, ναι, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο θα ξαφνιάσει πολλούς. Η εκκλησιαστική περιουσία είναι ασήμαντη. Υπάρχει ένας μύθος. Οι μονές έχουν περιουσία, αλλά οι μονές δεν ξέρουμε αν συμβληθούν, έχουν το δικαίωμα, ναι, μην ξεχνάτε, έχουν το δικαίωμα, είναι αυτονομικά πρόσωπα. Η κάθε μονή έχει το δικαίωμα να πάει και στα διεθνή δικαστήρια. Μην ξεχνάτε τι συνέβη με τον νόμο Τρίτσι. Με τον νόμο Τρίτσι που τελικά βρήκαν κάποιο συμβιβασμό η επίσημη εκκλησία της Ελλάδος με τον τότε πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά επέμεναν οι μονές και τους αναγνωρίστηκε το δικαίωμα να κρατάνε την περιουσία τους. Και έτσι υπάρχουν 2-3 μεγάλα κομμάτια στην Αθήνα, τα οποία όμως, θα σας πω, είναι αστείο, δεν έχουν καμία αξία. Υπάρχει μια τεράστια έκταση ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και στη Βάρη, η οποία όμως έχει κηρυχθεί δάσος και κανείς δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα δρομάκι να στρώσει. Έχουν επιχειρήσει διάφοροι δημοτικοί άρχοντες να στρώσουν κάποια δρομάκια και έχουν σταματήσει στην πόρτα του Συμβουλίου Επικρατείας. Ή επίσης ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στον Ημιτό, εκεί που ήθελε ο μακαριστός Χριστόδουλος να κτίσει το δικό του Βατικανό, και τότε ο Καραμαλής του το αρνήθηκε και αυτό αποτέλεσε ρήξη, γιατί ο Καραμαλής ρώτησε τους νομικούς του και λένε δεν γίνεται, έχει ιδιαίτερη προστασία και δεν είναι τόσο εύκολο να κτίσεις
στο Βατικανό στην πλαγιά του ημιτού. Ακούστε, ακούστε τώρα εδώ. Με αυτά που λέτε, είναι καλό, γεννάτε ερωτήματα παρεμβάσει ακροατών, λέει ένα ακροατή. Μα τα άλλα δόγματα, πώς να ζητήσουν επίδομα, δεν έχουν δώσει περιουσία μέχρι το 39 που είχαμε το μεταξικό νόμο και σε αντίστοιξη αυτού μπήκαν στη μισθοδοσία. Το 52. Μάλιστα. Το 52 είχε μάλιστα δώσει η Εκκλησία. Το 23 είχε δώσει η Εκκλησία. Αντιστρόφως όμως λέει, επιδόματα λοιπόν δύσκολο λέει να ζητήσουν οι υπόλοιποι γιατί δεν έχουν δώσει περιουσία. Το αντίστροφο όμως λέει, δεν υπάρχει σήμερα το ενδεχόμενο να φύγουν οι παπάδες από το δημόσιο αλλά να παραμένουν με τη διακρατική συμφωνία οι μουφτίδες ή ο ημάμι στο τζαμί που θα φτιαχτεί, διότι περιέχονται μέσα στους νόμους ότι θα μισθοδοτούνται από το δημόσιο. Κοιτάξτε, αυτό οι μουφτίδες και το καθεστώς των μουφτίδων απορρέει από τη σύμβαση της Λοζάνης και κάποιων μεταγενεστέρων συμφωνιών. Σωστό. Οι οποίες είναι διεθνείς και όπως ξέρετε οι διεθνείς συμφωνίες είναι υπερτέραση ισχύως από, από τον κοινό τυπικό νόμο. Εκεί δεν θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε πολιτικά προβλήματα γιατί οπωσδήποτε θα δημιουργούνται, θα είναι αφορμή από τους Τούρκους να θέτουν θέματα ανεξαρτητοποιήσεως του καθεστώτου των μουφτίδων. Αλλά στο έχει ξεκινήσει ο Ερντογάν. Mm-hmm. Τυπικά νομικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολιτικά θα υπάρξει. Θα αξιώσει ο Ερντογάν, με συγχωρείτε, θα τους πληρώνουν οι μουσουλμάνοι, φυσικά πίσω από αυτό θα είναι το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή και φυσικά πίσω και από το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή θα είναι η τουρκική κυβέρνηση. Λέει εδώ... Αλλού εγώ βλέπω όμως το πρόβλημα. Για πείτε. Αλλού. Τα άλλα δόγματα θα αξιώσουν με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης, θα πούνε γιατί οι Ορθόδοξοι ιερείς να έχουν αυτό το καθεστώς, να είναι επιδοματούχοι και να μην είμαστε και εμείς. Γιατί δώσαν την περιουσία θα απαντάει. Όχι, δεν θα μπορούν να το πούνε γιατί δεν το λέμε. Δεν το λέμε. Κύριε Σαχίνη, διάβασα με πολύ προσοχή τις δηλώσεις. Δεν λέμε ότι σε αποζημίωση... Μα δεν λέμε ότι αναγνωρίζει το ελληνικό δημόσιο ότι το τίμημα της μισθοδοσίας είναι κατώτερο των εκτάσεων που παραχώρησε η Εκκλησία. Αυτό δεν αρκεί? Όχι, δεν αρκεί. Α. Ακούστε τώρα, άλλος ακροατής. Εγώ βλέπω, λέει, πείτε στον κύριο Βγότζα ότι θα παίρνει το επίδομα η Εκκλησία και πολύ γρήγορα θα μειωθούν οι Μητροπόλεις, θα γίνουν σαν τις περιφέρειες και δεν θα μείνει παπάς για παπάς σε χωριό. Και αυτό δεν είναι λίγο πράγμα? Κοιτάξτε, η ανασφάλεια περί τη μισθοδοσία και η ανασφάλεια για τα ασφαλιστικά θέματα θα οδηγήσει στην απογύμνωση των χωριών. Αυτό είναι βέβαιο. Α. Διότι τι λέει αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα η κυβέρνηση και τι λένε και η Εκκλησία. Μην ξεχνάτε, οι περισσότεροι ιερείς μας είναι έγγαμοι. Έχουν οικογένειες. Εάν μπουν σε ένα ανασφαλές καθεστώς που όπως δηλώθηκε δεν πρόκειται να αυξηθεί η αποζημίωση αν του χρόνου αυξηθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί ελπίζουμε δεν θα είμαστε όλο σε μνημόνια, κάποτε θα βγούμε από τα μνημόνια. Δεν είναι δυνατόν να μείνουν οι μισθοί τόσο καθυλωμένοι. Θα βελτιωθούν. Άλλωστε έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και τους βελτιώνει. Το Συμβούλιο Επικρατείας τους βελτιώνει, δεν τους βελτιώνει κανένας άλλος. Λοιπόν, οι ιερείς θα μείνουν έξω από αυτές τις βελτιώσεις. Γιατί τι είναι, επιδοματούχοι, δεν θα μπορούν να επικαλεστούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Θα καθυλωθούν οι μισθοί. Όταν λοιπόν θα γίνει αντιληπτό ότι θα καθυλωθούν οι μισθοί των ιερέων και ο αριθμός των ιερέων, αντιλαμβάνεστε τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει ως κίνητρο. Ο καθένας επιλέγει είτε ένα επάγγελμα είτε ένα λειτουργήμα. Οι δικαστές δεν ασκούν λειτουργήμα. Mm-hmm. Αλλά θέλουν να έχουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Και μάλιστα έχουν πετύχει με δικές τους αποφάσεις να τον διπλασιάσουν και να τον τριπλασιάσουν. Δεν σημαίνει ότι αυτό απαξιώνει την επιλογή τους για το λειτουργήμα.
Έτσι λοιπόν και αυτός που θέλει να γίνει παπάς, αλλά θέλει να συντηρείται η οικογένειά του, θέλει να ξέρει όταν θα παίρνω ένα παιδί, θα γεννήσω ένα παιδί, θα μου το αναγνωρίσει το επίδομα αυτό? Όχι, δεν θα το αναγνωρίσει το επίδομα αυτό. Κύριε Βογότζα, θέλω να κλείσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό, διότι έχετε απόλυτη γνώση. Προσέξτε, θεωρείτε ότι θεσμικά το ερώτημα είναι σαφές και θέλω να το καταλάβουν οι ακροατές, όχι εσείς. Θεσμικά και ο Πρωθυπουργός μας, γιατί είναι Πρωθυπουργός πατρίδας μας, και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δεν έκανε ένα μεγάλο λίσθημα? Τι εννοώ? Πού είναι η Εκκλησία της Κρήτης, που είναι τα 12 άνισα, που είναι το αυτοδιοίκητο της Πάτμου? Δεν είναι τμήματα και αυτά που γεωγραφικά δένουν στον ελλαδικό χώρο και υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με άλλο καθεστώς και δεν θα έπρεπε να είναι ομοτράπεζη στην όποια συζήτηση? Υπερθεματίζω σε αυτό που μου λέτε. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που βάλετε το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης εμείς να το υποβαθμίζουμε, να το υποτιμούμε. Κοιτάξτε, έχει αναπτυχθεί μια κακή προσωπική σχέση ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και στον Πατριάρχη. Το καταλάβατε είναι... και χαίρομαι προς τιμήν σας. Ξεκινάτε από τον Αρχιεπίσκοπο, διότι δικιά του ευθύνη είναι τελικά μεγαλύτερη. Με συγχωρείτε, υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή να είναι στην Αθήνα Πατριάρχης, να έχουν ορίσει επίσημη συνάντηση και την τελευταία στιγμή να την ματαιώνει ο Ιερώνυμος επικαλούμενος κυριολεκτικά ανοησίες? Δηλαδή, είναι δυνατόν να ξεχνάμε τέτοιου είδους αντιθεσμικές και εξωθεσμικές συμπεριφορές? Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, κύριε Σαχίνη, να έχουμε χτυπήματα κάτω από τη μέση? Δεν το διανοούμε. Δυστυχώς, φταίνε κι άλλοι. Μην ξεχνάμε, έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός, που νόμιζε ότι θα γινόταν η πολιτική και πνευματική μορφή σε κάτι σαν Μακάριος της Κύπρου. Την πληρώσαμε εκείνη την ιστορία. Δεν χρειαζόμαστε να πληρώσουμε κι άλλες πνευματικές και πολιτικές περιπέτειες που έχουν το χαρακτήρα του ιστορικού τυχοδιοκτισμού. Αυτό είναι που εμένα με ανησυχεί. Θα δείτε τραυματισμένοι τελικά. Εγώ διάβασα εχθές δηλώσεις του πολύ καλού μου φίλου, του Βάγγελου Βενιζέλου, που είπε ότι κέρδισε η Εκκλησία λάθος. Και ετοιμάζομαι να τον πάρω τηλέφωνο να το πω λάθος. Μα μεσοπρόθεσμα αυτός που βλάπτεται είναι η Εκκλησία. Ο Τσίπρας κάνει τους ελιγμούς του. Να μου πείτε τον... και θέλει να εντατικοποιήσει και να εντείνει την προεκλογική του εκστρατεία. Πολιτικός. Είναι πολιτικός της ποιότητας των λέξεων που έχει πει μέχρι τώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Παγιδευμένος σε αυτά που έχει πει. Έχει να τακτοποιήσει λιγάκι τους δικούς του εσωτερικά, αλλά δεν πιστεύω ότι στην πορεία προς τις εκλογές θα διευκρινιστούν και μεταξύ τους αυτά τα προβλήματα, γιατί θα δείτε ότι η τελική πρόταση που θα υποστηρίξουν δεν θα είναι αυτή που θα έχει κατατεθεί ως προς τις σχέσεις κράτους και πολιτεία. Θεωρώ λοιπόν εγώ προσωπικά ότι αυτός που βλάπτεται είναι η Εκκλησία, είναι η χριστιανοσύνη. Και εμένα αυτές είναι μεγάλες αξίες, κύριε Σαχίνη. Εγώ πιστεύω στο θεσμό της Εκκλησίας, πιστεύω στο μεγάλο πνευματικό κίνημα του χριστιανισμού, αλλά αυτό βλάπτεται. Καταλήξαμε να μιλάμε για βοσκοτόπια, ποιος είναι το αφεντικό σε διάφορα βοσκοτόπια. Ξεκινήσαμε να συζητήσουμε για τους μισθούς των παπάδων που τώρα θα παίρνουν επιδόματα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν βγαίνει κάτι που θα μπορεί ο λαός μας να έχει μία, αν θέλετε, καλή, ελεύθερη, αλλά ουσιαστική σχέση με την Εκκλησία. Είναι, φτιάξαμε ένα άλλο παγκάρι για την Εκκλησία και αυτό με ενοχλεί. Το κρατώ αυτό το τελευταίο και με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω σήμερα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βγόντζα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη.